Η λειψιδρία των τελευταίων μηνών έχει οδηγήσει αγέλες από αγριογούρουνα να κατεβαίνουν στο κέντρο της Δράμας. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μιχάλη Μουρβετίδη, Δασαρχείο αλλά και Κυνηγετικό Σύλλογος αναζητούν την βέλτιστη και ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς όπως λέει είναι θαύμα που δεν έχουμε θρηνήσει θύματα την ώρα που αγριογούρουνα κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο και προκαλούν μεγάλες ζημιές. Το τελευταίο διάστημα έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες και παράπονα από πολίτες, από γεωργούς κατά βάση και από πολίτες που κινούνται πάνω στο οδικό δίκτυο, γιατί έχει παρατηρηθεί ότι έχουμε την παρουσία πολλών αγριογούρων στην περιοχή μας και στην περιοχή Νευροκοπίου και στην περιοχή Παρανεστίου. Όπως ξέρετε, εδώ ο νομός μας είναι ορεινός και αναγκαστικά τώρα, επειδή κάτω ο κάμπος είναι έφορος, είναι η περίοδος που αδωνίζουν, που θερίζουν οι αγρότες, παρατηρούμε το φαινόμενο να κατεβαίνουν πολλά γουρούνια σε μορφή αγέλης και να δημιουργούν μεγάλες ζημιές. Και εκτός αυτού, δεν είναι μόνο αυτό ότι δημιουργούν ζημιές στις περιουσίες των αγροτών, αλλά δημιουργούμε και προβλήματα πάνω στο δικό δίκτυο, γιατί περνάνε το δρόμο ανεξέλεγκτα και αποτέλεσμα είναι θαύμα του ότι δεν έχουμε θρηνήσει ακόμα θύματα. Έχουμε έρθει σε επαφή και με το Δασαρχείο και με τον Σύλλογο Κυνηγών. Υπάρχει κάποια διαδικασία, είναι ενήμεροι όλοι. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, έστω τώρα που το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, γιατί είναι θέμα χρόνου να δημιουργηθεί ατύχημα ή μακριά από εδώ δυστύχημα. Είναι ενήμεροι όλοι, και με τον Δασάρχη έχουμε λύσει και με τον πρώτο των κυνηγών. Πιστεύω θα έχουμε κάποιες αποφάσεις τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα, που πιστεύω δεν θα λυθεί 100%, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια. Γιατί ζω, αυτό που απευχόμαστε όλοι είναι να μην δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα πάνω στον δρόμο. Αυτό φέτος το φαινόμενο είναι έντονο και για όλα υπάρχει μια εξήγηση. Προσπαθούμε όλοι να δώσουμε εξηγήσεις. Ένα είναι το θέμα ότι υπάρχει λειψιδρία μεγάλη. Και όπως καταλαβαίνετε, τα ζώα που είναι στα βουνά, ψάχνοντας για νερό, κατεβαίνουν πιο κάτω στους παιδινούς, στον κάμπο που λέμε, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να βρουν νερό κάτω παρά στο βουνό. Και εκτός αυτού, δεν είναι μόνο τα αγριογούρουνα, κατεβαίνουν και οι ζαρκάδια. Έχουμε δει πολλά ζαρκάδια στην περιοχή μας. Εντάξει, και με τους λύκους έχουμε πρόβλημα σοβαρό, αλλά είναι και ένα άλλο θέμα αυτό, που υπάρχει και αυτό προγενέστερα. Το πιο σοβαρό θέμα είναι ότι και λόγω λειψιδρίας κατεβαίνουν και άλλα ζώα. Αυτό που μας δημιουργεί μεγάλο θέμα είναι τα αγριογούρουνα αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι πάνω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.